Είμαστε εδώ με τον Πάνο Κιάμο Παρασκευή, στη μεγάλη παρέα του ποτέ όπω πριν. Μα ακούτε σε ραδιόφωνα και υπολογιστέ. Ελπίζουμε ότι περνάτε καλά, ότι θα σα φτιάξουμε τη διάθεση για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Και αν μα ακούτε από μέρη κοντά στο Ποσειδόνιο, το Σαββατοκύριακο πάνω θα σα περιμένει να πάτε και να τον δείτε στο καμαρίνι και να του πείτε ποτέ όπω πριν, ότι Έτσι, ακούσετε εγκαριβώς. τη συνέντευξη. Αν και πιστεύω ότι είναι τόσο ζεστέ ημέρε που πολλοί κόσμοι θα μα ακούει από από καμιά παραλία. <σχ> ναι, 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 ναι. <σχ> <σχ> όντω είναι αυτό. Το καλοκαίρι έρχεται πολύ πιο γρήγορα. Εσένα δεν σε πειράζει που δουλεύει καλοκαίρι. Όχι, δεν με ενοχλεί καθόλου. σα ίσα που θεωρώ το καλοκαίρι μια πολύ όμορφη εποχή που ο κόσμο διασκεδάζει, είναι από τη φύση του πιο ανεβασμένο. Οι μέρες οι φωτεινέ, οι μέρε που υπάρχει ήλιο, είναι από τη φύση του πιο αισιόδοξε από μια μουντή μέρα, από μια, ναι. μια βροχερή μέρα. Οπότε νομίζω mm. ότι και η διάθεση όλων είναι περισσότερο προ τη διασκέδαση, προ το πάμε να πιούμε ένα σφινάγγι, ναι. πάμε να περάσουμε καλά, πάμε να κάνουμε μπάνιο, πάμε να ξενυχτίσουμε. Το καλοκαίρι είναι η εποχή που σε κρατάει το λιγότερο σπίτι σου. Έχει μόνο δεν τραβάει αντίθετα σπίτι. Στο Ποσειδόνιο, τουλάχιστον βάσει προγράμματο, θα είσαι μέχρι το Σεπτέμβρη. Βάσει προγράμματο, έτσι, έτσι ακριβώ. Νομίζω ότι θα πάει και περισσότερο από το Σεπτέμβρη, τέλο σε πάντων. Τα στατιστικά αυτό δείχνουν ότι όπου πηγαίνει, κλείνει για μερικέ βραδιέ, ξέρω εγώ, για κάποια σεζόν και μετά τραβάει ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι πολύ καλό, εύχομαι το να ο το ανοίξει το δουνουτού και εμά. <laughs> ναι. <laughs> δεν θα θυσίαζε αυτέ τι εμφανίσει για να είσαι κοντά στο νεογέννητο γιο σου και στην κόρη σου, να πάτε διακοπέ το καλοκαίρι. Κοίταξε, σίγουρα αυτό που μου λέει το σκέφτομαι. Απλά αυτή την περίοδο και γενικότερα αυτή την περίοδο τη ζωή μου, ενώ αυτά τα 4-5 τελευταία χρόνια, λαμβάνω πολύ αγάπη από τον κόσμο και αυτό με βοηθάει πάρα πολύ και στην οικογένειά μου. Ε, μου δίνει απίστευτη ηρεμία, γιατί ε, όπω αγαπάω την οικογένειά μου και τα παιδιά μου, έτσι αγαπώ και το τραγούδι. Και όταν βλέπω τέτοια ανταπόκριση από τον κόσμο, γεμίζω πάρα πολύ. Το γεγονό ότι βγαίνω σε ένα μαγαζί και είναι σχεδόν κάθε βράδυ γεμάτο πάνω κάτω, αυτό σου δίνει τόσο μεγάλη δύναμη και τόσο ηρεμία ω άνθρωπο που μετά γυρίζει στο σπίτι και είμαι χαρούμενο. Εάν δεν το ζούσα αυτό, δεν ξέρω αν θα ήμουν τόσο ναι. καλά. Και είναι αυτό που λες και μου άρεσε πάρα πολύ: ότι τον κόσμο από κάτω, του θαμώνε που σου πετάνε τα λουλούδια, του θεωρεί η οικογένειά σου. Μα ναι. είναι, είναι πολύ όμορφο και στην πραγματικότητα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κόσμο μα στηρίζει. Χωρί τον κόσμο δεν είμαστε τίποτα. Αν ένας ένα τραγουδιστή, όσο Γάλλο και να ανεβεί σε ένα μαγαζί και είναι άδειο το μαγαζί, ούτε αυτό που έχει το μαγαζί θα τον κρατήσει, αλλά ούτε και ο τραγουδιστή θα νιώσει καλά σε ένα-δύο μαγαζί να τραγουδάει. Όταν υπάρχει κόσμο από κάτω, όλο όλο αυτό το σύστημα λειτουργεί πολύ όμορφα. Όταν λοιπόν ο κόσμο κόβει από το υστέρημά του, γιατί είμαστε σε πολύ δύσκολε ναι. εποχέ, και κόβει και από τον ύπνο του, γιατί όταν δουλεύει Τετάρτη, Πέμπτη και το μαγαζί είναι γεμάτο, που σημαίνει ότι ο άλλο είναι η επόμενη μέρα καθημερινή. Σε γρήγορηση για να και φύγει. Ετοιμάζεται και μετράει τα λεπτά και λέει: Πώ πω, πω πεντε ώρα να θα προλάβω να κοιμηθώ δύο ώρε. Ναι. Και μου κάνουν από κάτω. Τελείωνε, <Τελείως> δουλεύουμε το πρωί. <Τελείως> και εγώ από την άλλη, επειδή είναι εκεί, δεν θέλω να σταματήσω και να πούνε: Α, τι καθημερινέ σταματάει ναι. νωρί. Δεν μα τιμά, ενώ τον Παρασκευή Σάββατο τραβάει. Γι' αυτό ακριβώ τον λόγο, το λιγότερο που μπορεί να κάνει αυτού του ανθρώπου είναι να του θεωρεί οικογένειά σου, ναι. Στι ε, στιγμέ που έβλεπε ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν όπω θα ήθελε εσύ τότε, Ποιοι ήταν αυτοί που ήταν δίπλα σου. Ε... Γιατί τη Ζαχαρούλα δεν την είχε γνωρίσει τότε. Σαν όχι, άνθρωπο, ενώ στην οικογένεια, στο. Στην οικογένεια ήταν, ο... ήταν και είναι πάντα ο πατέρα μου, ε, η μάνα μου, οι αδερφοί μου, οι δικοί μου άνθρωποι. Ε, στην φιλία πιστεύει, πολύ... έχει φίλου. Ε, βέβαια, έχω φίλου. Έχω δύο πολύ καλού φίλου. Και αυτοί ήταν δίπλα μου. Είναι τραγουδιστέ, είναι στον χώρο. Όχι, όχι. Δεν έχουν καμία σχέση. Έτυχε ή το επιδίωξε να μην έχουν σχέση με τον χώρο. Έτυχε. Δεν καμία σχέση. Δεν θεωρώ ότι ο φίλο παίζει ρόλο από ποιο χώρο είναι. Αν κάποιο ταιριάζει και μοιραστείτε καλέ στιγμέ, δεν μετρά ναι. τι δουλειά κάνει. Αν σε καλύπτει, σαν χαρακτήρα, σε γεμίζει ω άνθρωπο και έχετε μοιραστεί εύκολα και δύσκολα πράγματα μαζί, αυτό δημιουργεί μια φιλία. Ποτέ δεν εξετάζω εγώ αν είναι από το χώρο ή αν δεν είναι από το χώρο. Απλά από το χώρο είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί. Όλοι λίγο πολύ έχουμε τα άγχη μα, τι δουλειέ μα και επειδή τυχαίνει να τρέχουμε κοινέ ώρε, ναι. κοινό ρολόι, ναι. κοινό πρόγραμμα, ε, δεν είναι εύκολο να βρεθούμε κιόλα γιατί σημαίνει αυτό ότι ταυτόχρονα ναι. ε, μοιραζόμαστε σε διαφορετικά πράγματα. Ενώ με έναν άνθρωπο ο οποίο είναι περισσότερο τη μέρα, συνήθω όταν ξυπνά εσύ αυτό ηρεμεί. Οπότε και υπάρχει, υπάρχει ένα κοινό σημείο ναι. που μπορεί να μην δουλεύει. Από του συναδέλφου μην... σου έχει κάποια. Έχω πολλού γνωστού ναι. γνωστού, έχω πάρα ναι. πολλού. Έναν ε, άνθρωπο που να έχει πιο καλή σχέση, μην είστε κολλητοί φίλοι, αλλά να τα λέτε. Δηλαδή να Κοίταξε, συζητάτε για ε, τη νύχτα, να ε, συζητάτε για τα συντή σα. Συζητάω με πάρα πολλά παιδιά. Κοίταξε, εγώ είμαι φίλο και, και, με τον Γιώργο Αλκαίο και συζητάμε γενικότερα. Και με τον Βασίλη τον Καράου που θα βρεθούμε θα μιλήσουμε. Και με τον Θέμη Αδαμαντίδη θα μιλήσω πάρα πολύ. Και με τον Οικονομικό είμαι πολύ φίλο και συζητάμε και μιλάμε και στα τηλέφωνα. Από παιδιά γενικότερα. που είναι συνομήλικοι με σένα. Κοίταξε, ε, που προσπαθείτε ε, ταυτόχρονα όπω είπε. Και με τον Γιάννη τον Πλούταρχο μιλάμε και με τον και με τον μιλάμε και με το Μιχάλη, Χατζηγιάννη, μιλάμε. Ναι. Γενικότερα είμαστε, θέλω να σου πω ότι δεν είμαστε. Ε, έχω φίλου πάρα πολλού, ε, γνωστού μάλλον, γιατί. Ναι. Το φίλο το καθορίσαμε πριν και συζητάμε γενικότερα και λέμε τα αγχή μα γιατί πάνω απ' όλα εγώ δεν το βλέπω ποτέ αυτό το πράγμα ανταγωνιστικά. Εγώ το βλέπω μόνο ω το ότι παλεύουμε όλοι για να κάνουμε κάτι καλό, να δώσουμε κάτι καλό στην ελληνική μουσική. Δεν είδα ναι. ποτέ ω ανταγωνιστή έναν άλλο τραγουδιστή και ίσα ίσα μάλιστα που θέλω να κάνει επιτυχία για να υπάρχει ο ανταγωνισμό για να μπορέσω να τον συναγωνιστώ. Γιατί καμιά φορά, άμα παλεύει μόνο σου, δεν πρόκειται να χάσει και αυτό σε κοιμίζει. Ναι. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Mm. Δηλαδή, άμα τρέχει μόνο, υπάρχει περίπτωση να βγει δεύτερο, δεν τρέχει ποτέ. <laughs> λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι σου και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι στον αέρα. Να μιλήσουμε και για τον Γιώργο Αλκίο που είπε ότι είναι φίλο σου. Γιατί ο Γιώργο έχει και το δικό του άγχο τώρα όσο πλησιάζει ο καιρό. Πλησίασε νομίζω. Ναι, Τι, ναι, μια Πως 25 του μηνό νομίζω. 25, δεν κάνω λάθο τελείω ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Ποντρά, ποντρά. Λοιπόν, και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι εδώ στον αέρα με τον πάνω κιά μου.